μέσα στην εβδομάδα αλλά και στην προηγούμενη. Γνωρίζαμε έχοντας υλικό και από το φιλικό, αλλά και γενικότερα από τα φιλικά που έδωσε η αντίπαλη ομάδα σε άλλα παιχνίδια. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα συνολικής ομαδικής δουλειάς της ομάδας μας. Σίγουρα καταφέραμε, προηγηθήκαμε από μια πολύ όμορφη συνεργασία, ένα πολύ όμορφο γκολ. Από εκεί και πέρα, όπως και στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου και του δεύτερου, δεχτήκαμε μια πίεση. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι μπορέσαμε εύκολα να αποσοβήσουμε την οποία την ακτινιστία μας. Γίνανε πάρα πολύ μεγάλες μπαγιές. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Θεωρώ ότι μπορέσαμε. Παίξαν τα παιδιά πάρα πολύ δυνατά, με πάθος, με δύναμη. Είχαν ψυχή καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στις προσωπικές μονομαχίες και στις αλληλοκαλύψεις. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Σίγουρα είναι οι τρεις βαθμοί. Η αξία του αντιπάλου κάνει τη νίκη μας ακόμη μεγαλύτερη, θεωρώ. Από εκεί και πέρα είναι τρεις πάρα πολύ σημαντικοί βαθμοί. Εμείς από σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει περιθώρια για πανηγύρια και για χαρές. Είναι πολύ δύσκολο, επιβάζεται πάρα πολλές ομάδες. Εμείς ο στόχος μας είναι η παραμονή όπως έχουμε τονίσει από την αρχή και όσο και δυνατόν γίνεται η πιο γρήγορη. Θα δουλεύουμε παιχνίδι με παιχνίδι για να μπορούμε από κάθε παιχνίδι που έρχεται να παίρνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό γίνεται και ό,τι μας αξίζει. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα της Νίκης Βόλου και θα ήθελα να αφιερώσουμε τη σημερινή μας νίκη στην Δήμητρα Τιντόντου που είναι η υπεύθυνη της επικοινωνίας στο κοινωνικό κομμάτι της ομάδας. Για λόγους υγείας, απουσία σήμερα είναι κοντά μας. Πιστεύω ότι είναι και αυτή θα τη χαροποιήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Χρήστο, θεωρείς ότι βάσει του ονόματος του αντιπάλου ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Ρήγα? Σίγουρα, ιστορικά, εντάξει, εννοείται ότι ήταν η νίκη η ιστορία της. Δεν τη γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διπλά, θεωρώ, που έχει πετύχει ο Ρήγας γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Και όπως είπα και πριν, η αξία του αντιπάλου κάνει την νίκη μας ακόμη μεγαλύτερη. Χρήστο, το καλοκαίρι ακουγόταν ο όρος ξεγραμμένη για το Ρήγα, μετά τη νέα εποχή. Πιστεύεις ότι σήμερα είναι μια απάντηση από εσάς? Δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση. Εμείς σίγουρα το καλοκαίρι, όπως όλες οι ομάδες, κάποιοι ποδοσφαιριστές φεύγουν, κάποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται. Από εμάς φύγαν 3-4 κομβικότητες ποδοσφαιριστές, ήταν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα αναπληρώσουν τα κενά τους και ίσως στην πορεία δουλεύοντας να μας προσφέρουν και πολλά περισσότερα. Εμείς γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ομάδας και μην ξεχνάμε ότι ο Ρήγας όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να έχουν κάποιοι παίχτες, αλλά αν το δείτε στην κατηγορία. Τα 8-10 άτομα του βασικού του κορμού παίζουν μαζί τα τελευταία 6-7 χρόνια. Δεν μπορεί το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν το καλοκαίρι σημαίνει ότι ο Ρήγας αυτομάτως είναι πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Πώς το περίμενες ιδανικότερο τυπούτο ως προπονητής και μια δεύτερη ερώτηση, πόσο δύσκολο είναι για σένα και τον Αλεξίου που είστε τώρα σε αυτό το διπλό πόστο? Εντάξει, αυτό σίγουρα το να κάνεις μια νίκη το πρώτο αγωνιστική για να πέσει στους βαθμούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα με τον Γιώργο έχουμε μια άριστη συνεργασία και με τον Γιώργο τον Γάτο, που και ο Γιώργος μας βοηθάει ιδιαίτερα. Σίγουρα δουλεύουμε, προσπαθούμε, δεν έχουμε την εμπειρία που πρέπει θα έπρεπε να έχουμε, αλλά σίγουρα έχουμε τεράστια όρεξη για δουλειά. Εμείς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε, να βελτιώνουμε πράγματα, να ασχοληθούμε τόσο ατομικά με τον κάθε συμπαίκτη μας, παίκτη μας και ομαδικά και προσπαθούμε να κερδίσουμε πράγματα από τον καθένα. Για μας ήταν μια μεγάλη νίκη σήμερα. Ξέραμε πολύ καλά με τον αντίπολο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως και εμείς, ο Ρήγας είναι μια ομάδα χρόνια στην κατηγορία, είναι εμπειρή. Αυτό που μας χαροποιεί περισσότερο είναι για μένα και για τα παιδιά ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά μικρός. Για το Ρήγα αυτό το αποτέλεσμα σήμερα ήταν μεγάλο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πολύ χρόνο να σκεφτούμε το σημερινό μάτς. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Από αύριο τα κεφάλια μέσα στην προπόνηση. Δουλεύουμε σκληρά, βελτιώνουμε πράγματα και κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας που έχουμε. Και είναι προφανώς ότι ο στόχος μας είναι να μείνει η ομάδα άνετα στην κατηγορία. Συγχαρητήρια και στην προσπάθεια της Νίκης Βόλου. Έγινε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αντρέα, σχεδόν σε όλα τα φιλικά ο Ρήγας δέχτηκε
γκολ από λάθος στον ανασταλτικό τομέα σήμερα, τι άλλαξε? Νομίζω ότι η σοβαρότητα που γίνεται μέσα στην εβδομάδα βγαίνει και εδώ, και την Κυριακή στο παιχνίδι. Όταν οι ποδοσφαιριστές είναι σοβαροί και κάνουν ακριβώς αυτά που λένε οι προπονητές, νομίζω ότι πάνε όλα όπως πρέπει. Αυτό έγινε σήμερα. Όλη τη βδομάδα ήμασταν έτοιμοι για το πώς θα παίξει η νίκη Βόλου, πώς θα την αντιμετωπίσουμε, πώς θα κλείσουμε τους χώρους. Τα καταφέραμε, καταφέραμε να βγάλουμε ένα γκολ πολύ όμορφο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η νίκη Βόλου έχει την περιοχή, εμείς ήμασταν πιο κλειστά. Βάλαμε ένα γκολ, καταφέραμε και φύγαμε τους 3 βαθμούς. Αλλά ξαναλέω, δεν μένουμε εκεί. Το ότι ήρθα μόνο εδώ για σεβασμό για εσάς, για τη δουλειά σας, σαν δημοσιογράφος. Μετά τα τέτοια παιχνίδια πρέπει να μιλήσετε με τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, που είναι ο διευθυντής. Ζητάω σεβασμό στον κόσμο της νίκης, σεβασμό στους παίκτες της νίκης, σεβασμό στη διοίκηση της νίκης για τη δουλειά που κάνει. Τίποτα άλλο. Ούτε ερωτήσεις έχεις τίποτα. Σήμερα ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δουλέψαμε πάρα πολύ και αυτή την εβδομάδα και τις προηγούμενες 8-9 την αρχή που έχουμε ξεκινήσει. Δυστυχώς σήμερα πιο πολύ αναδοθήκαμε, λίγο προσπάθησε ο αντίπαλος να μας εκνευρίσει, λίγο με τον διαιτητή που δυσκολεύτηκε σε κάποιες φάσεις. Αναδοθήκαμε πιο πολύ σε αυτά, αλλά έτσι είναι αυτή η κατηγορία και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή σιγά σιγά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καμιά ομάδα δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική και καμιά ομάδα δεν έχασε το στόχο της πρώτη αγωνιστική. Θα δουλέψουμε, θα δούμε τα λάθη μας και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Γιάννη, πιστεύεις ότι αυτή η άσχημη αρχή, πόσο άσχημη μπορεί να δημιουργήσει την ψυχολογία, να λειτουργήσει την ψυχολογία σας, αλλά και στην ψυχολογία του κόσμου, πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει? Ο κόσμος της νίκης έχει μάθει να στηρίζει αυτήν την ομάδα στα καλά και στα πολύ δύσκολα. Εμείς σήμερα το πρόβλημα το πικράναμε, αλλά πάντα τον θέλουμε μαζί μας και πάντα νομίζω ότι θα μας βοηθάει. Το ξέρουμε ότι είναι πάντα μαζί μας. Το γεγονός ότι είναι πρώτη αγωνιστική ακόμη, θεωρώ ότι μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα που μπορεί να καταλάβαμε μάλλον σήμερα και να βελτιωθούμε σε κάποιους άλλους τομείς. Χρήστο. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία στο σημερινό αγώνα, στο τελικό αποτέλεσμα? Όχι, δεν θέλω να πω ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία. Σίγουρα όμως βγήκαμε λίγο εκτός του στόχου που είχαμε από το παιχνίδι στην αρχή. Εκνευριστήκαμε λίγο παραπάνω.